Μισό. Έτοιμοι συνάδελφοι. Πάμε. Πίσω, σταματήσω πιο πίσω. Χθες δεχτήκατε μία επίθεση που δεν αφορά μόνο όλους εσάς, εργαζόμενους και εργαζόμενες, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ήταν μια επίθεση ενάντια στη δημοκρατία, ενάντια στην ελεύθερη έκφραση. Ήταν μια στοχευμένη συνολική επίθεση που στόχο είχε τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, την αυταρχοποίηση αλλά και την παράδοση του αγαθού της ενημέρωσης μονοπωλιακά στα ιδιωτικά συμφέροντα της διαπλοκής. Όμως η αντίδραση, η αυθόρμητη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας δημιουργεί σήμερα νέα δεδομένα. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν πρωτόγνωρο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης σκοτεινιάζει, πέφτει, ρίχνουν τους πομπούς σε δύο μονάχα περιπτώσεις. Όταν μια ελεύθερη χώρα γίνεται κατεχόμενη από ξένες δυνάμεις ή όταν σε μια δημοκρατική χώρα γίνεται πραξικόπημα. Χθες ζήσαμε μια τέτοια θλιβερή εικόνα, την έζησαν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες που παρακολουθούσαν με αγωνία από τους δέκτες της τηλεόρασής τους την ξαφνική θανάτωση της δημόσιας τηλεόρασης, και αυτό όμως είναι η αρχή του τέλους ενός καθεστώτος που επί τρία χρόνια με βάρβαρα μέτρα, με άδικα μέτρα έχει συγκλείψει την κοινωνική συνοχή, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ο αγώνας σας πλέον δεν είναι ένας αγώνας που αφορά εσάς. Αφορά συμβολικά τη δημοκρατία στη χώρα μας. Γι' αυτό η παρουσία πλήθος πολιτών στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, εδώ στα γραφεία της ΕΡΤ3, στο κτίριο της ΕΡΤ3, αλλά και σε κάθε πόλη της χώρας όπου υπάρχουν κτίρια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, σηματοδοτεί ότι η επιχείρηση αυταρχισμού της κυβέρνησης Σαμαρά έχει γυρίσει μπούμερα. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους μιας κυβέρνησης που θέλει να προχωρήσει με αυταρχισμό και με κατάληψη της δημοκρατίας. Σήμερα θα ήθελα να απευθύνω για μία ακόμη φορά έκκληση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, ανεξάρτητα από πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, διότι δημοκρατικοί πολίτες υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, να έρθουν εδώ, να πλαισιώσουν τον αγώνα σας. Είναι ένας αγώνας για την υπεράσπιση, την προάσπιση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία ήταν το πρώτο θύμα των μνημονίων. Είναι όμως και αυτό που είμαστε και πρέπει να είμαστε, έχουμε χρέος να είμαστε όλοι και όλες αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε. Δεν δίνουμε πλέον μία μάχη προκειμένου να έχουμε μισθούς ή συντάξεις. Δίνουμε μία μάχη για να έχουμε αξιοπρέπεια, δίνουμε μια μάχη για να έχουμε δημοκρατία. Αυτός είναι ο αγώνας σας και πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι όσοι χθες νόμιζαν ότι θα μπορέσουν, κλείνοντας τους πομπούς, να φημώσουν τη δημόσια τηλεόραση, σήμερα ήδη αισθάνονται ότι πάτησαν σε ναρκοθετημένο έδαφος. Είμαι αισιόδοξος ότι ο αγώνας αυτός θα είναι νικηφόρος και θα είναι αγώνας που θα αγκαλιαστεί ή ήδη αγκαλιάζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας.